προπαραμονή των Χριστουγέννων. Καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΠΕΚ, τον κύριο Γιάννη Μαυράκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά. Καλά να είστε όλοι. Όλοι σας, καλά να είμαστε όλοι μας. Κύριε Μαυράκη, για δώστε μας λίγο το κλίμα, γιατί καλά, ευχαριστώ δεν είναι, αλλά για να ακούσουμε τι γίνεται, να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε τι γίνεται με τη ζήτηση, η προπαραμονή των Χριστουγέννων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, να δούμε αν έχουμε αλλάξει συνήθειες. Για πάμε από το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοιτάξτε, στο πετρέλαιο θέρμανσης στις τελευταίες 10 μέρες που έπεσε η θερμοκρασία, παρατηρούμε μια αρκετά αυξημένη ζήτηση. Οι πρατηριούχοι κάνουν ένα αγώνα κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή για να εξυπηρετήσουν έγκαιρα πριν τις γιορτές τους καταναλωτές. Υπάρχει μεγάλος όγκος παραγγελιών. Προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε σωστά και στους χρόνους που χρειάζεται, που πρέπει. Γιατί πια κρυώνουμε, γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να το αναβάλουμε άλλο. Υπήρχε μια, η αλήθεια είναι, μια αναβλητικότητα. Βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες, περίπου μέχρι τις 10 του Δεκέμβρη, ότι είχε ατονίσει, δηλαδή οι παραγγελίες ήταν ισχυρές. Και ακριβώς μόλις έπεσε η θερμοκρασία, ο κόσμος έτρεξε να προμηθευτεί άμεσα πετρέλαιο. Αυξημένη ζήτηση, η τιμή του ενδεχόμενα από την άλλη, έτσι όπως ξεκίνησε, ή ίσως λίγο μειωμένη? Τι γίνεται, ποια είναι η μέση τιμή? Υπήρξε μια αποκλιμάκωση σε σχέση με την αρχή, με το ξεκίνημα της σεζόν στις 15 Οκτώβρη, το οποίο είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, περίπου μια μέση τιμή στο 1,23. Σήμερα μια μέση τιμή στο Ηράκλειο είναι περίπου στο 1,17. Mm-hmm. Είχαμε μια αποκλιμάκωση δηλαδή. Έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες 10 μέρες και η αλήθεια είναι ότι δεν προβλέπει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Μέχρι τέλος του χρόνου εκεί προσδιορίζουμε πάντως ότι θα είναι τιμή. Αυξημένη ζήτηση από τη μία, αλλά η συνήθειά μας, και αν βάζαμε ας πούμε 50 ή 100 ευρώ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλαμε ας πούμε ή με δόσεις ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί και αυτά έχουν ακουστεί, όταν δεν έχεις χρήματα σαφέστατα ζητάμε μικρότερη ποσότητα. Η αλήθεια είναι ότι και στα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων και στο πετρέλαιο θέρμανσης οι μέσες συναλλαγές έχουν πέσει, έχουν μειωθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει περιορίσει λίγο και τις μετακινήσεις του, αλλά προσπαθεί και βάζει και μικρότερες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, βλέποντας τον καιρό για να πάει λίγο παραπέρα και αν χρειαστεί θα ξαναβάλει. Οπότε έχει αυξηθεί το πλήθος των παραγγελιών και έχει μειωθεί η παραγγελία. Μάλιστα. Τώρα, για να το κάνω προσωπικό το παράδειγμα και λέω την αλήθεια, δεν είναι μεταφορά, κυριολεκτός σε αυτό που λέω. Έχω φτάσει μπροστά σε πρατήριο και έχω πει βάλτε μου 10 ευρώ μεζίνη. Γιατί δεν έχω παραπάνω χρήματα? Έτσι κινούμαστε όλοι μας? Ισχύει, ισχύει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο κόσμος έχει μειώσει, έχει αυξήσει το πλήθος των συναλλαγών, αλλά έχει μειώσει, έρχεται στο πρατήριό μας και βάζει μικρότερη ποσότητα καυσίμου. Βάζει όμως πιο συχνά, αλλά μικρότερη ποσότητα καυσίμου. Η αλήθεια είναι πως και εμείς από την πλευρά μας, αλλά και οι εταιρείες, έχουμε κάνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικά στοχευμένα τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πληρώσουν με άτοκες δόσεις το πετρέλαιο ή με κάποιες ευκολίες γενικότερες. Και όλο αυτό κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η τιμή, καλώς ή κακώς, δεν βοηθάει το προϊόν. Βέβαια, αξίζει να πούμε ότι η τιμή αυτή, όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, δυστυχώς επιβαρύνει όλα τα προϊόντα. Και δει τα προϊόντα ενέργειας. Το έχουμε δει δηλαδή και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, που δεν το έχουμε συλλήψει, αλλά υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί γενικότερα στο θέμα της ενέργειας. Και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουμε, γιατί μάλλον ο χειμώνας θα είναι πολύ πολύ δύσκολος. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά.